όταν πάει κάποιος από το κέντρο να πάει σε κάποια πόλη εκτός Αθηνών να πει ότι είναι χαρά που είναι μαζί σας και πόσο εκτιμάει την πόλη, τη Λάρισα, ασχέτως άμα κάνει κάποιο αστείο ότι δυστυχώς πίνεται τσίπουρο με γλυκάνισο. Αλλά στη δική μου περίπτωση δεν είναι η υποκρισία, είναι από τις πόλεις που έχω έρθει τις πιο πολλές φορές, νομίζω, και πάντα είχα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, συζητάγαμε συντροφικά, παρά τις διαφωνίες μας. Η πρώτη φορά που ήρθα ήταν, νομίζω, το 2006. Με είχε καλέσει ο Μάνθος, ο συγχωρωμένος, που ήταν ένας πολύ καλός σύντροφος, που πάντα ήταν γλυκός και ήθελε να συζητήσει για την αριστερά. Και είχαμε παρουσιάσει το βιβλίο «Οι αξίες και αξία της αριστεράς». Αρχίζω από αυτό όχι για να θυμηθείτε ότι είχα γράψει ένα βιβλίο, αλλά πόσο διαφορετικό κόσμο ήταν το 2006 από ό,τι είμαστε τώρα. Είχε γράψει πριν από λίγα χρόνια ο Φουκογιάμα το διάσημο του βιβλίο «Το τέλος της ιστορίας». Ιστορίας μετά από την τόση Σοβιετική Ένωση, δεν θα έχουμε πολέμους, δεν θα έχουμε διαφωνίες, θα είναι η επικράτηση του φιλελεύθερου καπιταλισμού, θα είμαστε ζωή χαρισάμενοι. Και σκεφτόμουν, καθώς ερχόμουν στη Λάρισα, πόσο διαφορετικό είναι αυτός ο κόσμος. Θυμήθηκα δε ότι ένα-δύο χρόνια πριν, κάπου στη μέση Αυγούστου, ήμουνα στην Πρέβεζα, που ξέρετε είναι ο χώρος του πατέρα μου. Θυμήθηκα που 13 Αυγούστου ήμουνα σε ένα μαγαζί, ένα ουζερί στην Πρέβεζα και ήμασταν η μόνη παρέα. Η μόνη παρέα. Ενώ στο 13 Αυγούστου γίνεται χαμός στην Πρέβεζα, είναι πάρα πολλοί κόσμος, ήταν η ημέρα που έγινε η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών. Είχαμε κερδίσει το Euro, είχαμε κερδίσει το Eurovision, είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι σαν να είναι μεσοπόλεμος, να είναι 19ος αιώνας, πόσο έχουν αλλάξει. Είχαμε μετά από αυτά, αυτή την κατάσταση, τρομακτικές εξελίξεις. Μέχρι τώρα μιλάγαμε για την τριπλή κρίση, αν θυμάστε. Μιλάγαμε για την υγειονομική κρίση, για την οικονομική κρίση, για την οικονομική κρίση, για την κλιματική κρίση. Και τώρα πια ούτε αυτό μας φτάνει, πρέπει να μιλάμε για πενταπλή κρίση.